Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο φίλος μου, ο κύριος Παππούς. Προφανώς ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν χρειάζεται ΣΥΗ και το χρειάζονται νοσοκομεία για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών. Ένα προϊόν για να φέρει ΣΥΗ ελέγχεται κάτω από διεθνή πρότυπα από τους ανάλογους auditors. Για διεθνή πρότυπα θα μιλήσω και εγώ, θα μιλήσω για τα διεθνή πρότυπα του GS1 και πώς αυτά μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών. Λίγα λόγια θα πω για το ποιος είναι ο GS1 για όσους δεν μάθουν να τους γνωρίζουν, ένας διεθνής, ένας παγκόσμιος οργανισμός που έφερε την επανάσταση σε όλους τους τομείς του παγκόσμιου εμπορίου και όχι μόνο, εισάγοντας την έννοια του barcode, που για εμάς αποτελεί ένα πρότυπο. Στόχος του οργανισμού είναι να αναπτύσσει διαρκώς πρότυπα για να καλύψει ανάγκες σε όλους τους τομείς, εμπορίου ή υγείας, και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της. Γι' αυτόν τον λόγο συνεργάζεται με όλους τους φορείς που αναπτύσσουν πρότυπα, αλλά και νομοθεσίες όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ISO, το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους. Εκπροσωπούμαστε σε 115 χώρες μέσω των 112 γραφείων που έχουμε και τα πρότυπά μας χρησιμοποιούνται καθημερινά σε 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα. Προφανώς κάποιες από τις συνεργασίες μας είτε με μνημόνιο συνεργασίας, όπως επίσης, που δείχνονται σε αυτό το slide, όπως επίσης είμαστε και διαπιστευμένος οργανισμός από το FDA για την έκδοση μοναδικών κωδικών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ. Τρεις βασικοί πυλώνες στα διεθνή μας πρότυπα, πρότυπα τα οποία ασχολούνται με την αναγνώριση, πρότυπα τα οποία ασχολούνται με την σήμανση και πρότυπα τα οποία ασχολούνται με την επικοινωνία. Προφανώς, οι πιο πολλοί γνωρίζετε τα barcodes, τα οποία όταν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ σκανάρονται σε ένα ταμείο. Όλα αυτά αποτελούν μια κοινή και διεθνή γλώσσα για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ένα κοινό πρότυπο. Γιατί όμως χρειαζόμαστε τα κοινά πρότυπα? Τα χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας, είτε παίρνουμε μια σελίδα Α4, οι διαστάσεις ορίζονται από ένα πρότυπο. Πόσες φορές όμως δεν έχουμε βρεθεί σε μια ξένη χώρα, π.χ. στην Αγγλία, που θέλουμε να διαλέξουμε ένα παπούτσι, και η Αγγλία χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό πρότυπο, το 10, π.χ. για το 43, αν το θυμάμαι καλά. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Εκεί τα πρότυπα, τα διεθνή πρότυπα και όχι τα εθνικά πρότυπα, δημιουργούν τις συνθήκες για να αποτρέψουμε τα λάθη στην επικοινωνία μας. Η απουσία διεθνών προτύπων όμως, η έλλειψη διεθνών προτύπων στον τομέα υγείας κοστίζει ζωές. Το να πάρουμε ένα λάθος παπούτσι, το πολύ πολύ να το πετάξουμε. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο μπουκαλάκια δύο φαρμάκων. Μοιάζουν τα ίδια. Πόσες φορές σε μένα προσωπικά μου έχει τύχει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και αντί να πάρω το γάλα που έχει την ίδια συσκευασία με το μπλε καπάκι, παίρνω το γάλα με το πράσινο καπάκι. Γιατί έχει ακριβώς την ίδια συσκευασία, είναι ακριβώς η ίδια μάρκα. Δεν θα πάθω τίποτα αν πάρω το πλήρες ή αν πάρω το ελαφρύ γάλα. Και σε αφήνει η γυναίκα σου τα ίδια. Αυτό δεν με αφήνει. Εκεί μου δεν με αφήνει. Ξαναπήγε να μου λέει. Λοιπόν, στο κομμάτι όμως της υγείας. Έχουμε δύο φάρμακα. Αναφέρω αυτή την περίπτωση και βλέπετε την φωτογραφία από κάτω. Είναι ένας διάσημος ηθοποιός του Hollywood. Έχουμε δύο ίδια μπουκαλάκια. Χέπαριν και Χέπλοκ. Υπαρίν. Φαίνονται τα ίδια, ακούγονται τα ίδια. Το ένα όμως είναι για ενήλικες και το άλλο είναι για παιδιατρική χρήση. Το ένα είναι χίλιες φορές ισχυρότερο από το άλλο. Γιατί αναφέρω αυτό το παράδειγμα? Σε μια πολύ φημισμένη κλινική, παιδιατρική κλινική των ΗΠΑ, γεννήθηκαν δύο δίδυμα. Έτυχε αυτά τα δύο δίδυμα να είναι του Dennis Quaid. Δόθηκε το λάθος φάρμακο. Δόθηκε το φάρμακο για τον ενήλικα. Παραλίγο τα παιδιά αυτά να χάσουν την ζωή τους. Προφανώς η φήμη του νοσοκομείου πλήγηκε σοβαρά. Θα μπορούσε όμως να είχε αποφευχθεί όλο αυτό το συμβάν αν χρησιμοποιούσαμε τεχνολογίες και σκάνερ σε όλη την αλυσίδα μέσα στο νοσοκομείο. Αν το φάρμακό μας είχε πάνω ένα barcode ή ένα data matrix που θα δούμε πιο κάτω τι είναι και ένα barcode του ασθενή ώστε να προειδοποιήσει την νοσοκόμα ότι κάνεις λάθος, σταμάτα, μην δώσεις αυτό το φάρμακο. Τα φάρμακα
Είναι προφανές ότι έχουν φτιαχτεί για να σώζουν ζωές και κάποιος μπορεί να χάσει τη ζωή του από μία ασθένεια, μπορεί να είναι αναπόφευκτο, αλλά να πεθάνει κανείς από φάρμακο είναι αδικαιολόγητο. Στα κομμάτια των ιατρικών λαθών είναι, δεν υπάρχει θήτης και θύμα. Αναφέρω άλλη μία περίπτωση, είναι η κυρία Κίμπερλι Χάιατ, είναι από την παιδιατρική κλινική του Σιάτλ, η οποία σε αυτή την περίπτωση έδωσε τη λάθος δόση στο κοριτσάκι που βλέπετε δίπλα. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν το κοριτσάκι, αυτό έχασε τη ζωή του, αλλά όπως είπα πριν δεν υπάρχει θήτης και θύμα. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε δύο θύματα. Η κυρία Κίμπερλι αφαίρεσε τη ζωή της 7 μήνες αφότου έγινε αυτό το λάθος. Κύριες αιτίες λάθος, νομίζω ότι τις είπε πολύ καλά και ο κύριος καθηγητής. Κούραση, απροσεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, αποτυχία επικοινωνίας, ίσως και έλλειψη γνώσης. Πιστεύετε ότι κάποια από αυτές τις τεχνολογίες έχει αυτούς τους λόγους για να κάνει λάθος? Προφανώς όχι. Ιατρικά λάθη συμβαίνουν παντού. Νομίζω ότι το πρώτο νούμερο το ανέφερε και ο κύριος Μαντάς. 98.000 άνθρωποι, σας είπα, πεθαίνουν ως αποτέλεσμα ιατρικών λαθών. Πολλά παραδείγματα σε όλες τις χώρες. Προφανώς έχει μία επίπτωση και στο μπάτζετ της κάθε χώρας και στον τομέα υγείας. Παρ' όλα αυτά, η ανθρώπινη ζωή παραμένει ανεκτίμητη. Αν κάποιος υπολογίσει, τώρα έχουν υπολογιστεί τα ιατρικά λάθη που συμβαίνουν παγκοσμίως, και εδώ είναι το τρομακτικά θλιβερό νούμερο, είναι ότι τα ιατρικά λάθη είναι σαν να έχουμε μία πτώση ενός τζάμπο τζετ καθημερινά με 100% θνησιμότητα. Αυτό είναι το συνολικό νούμερο των ιατρικών λαθών. Εφαρμογή barcode στον τομέα υγείας. Δεν μιλάω για όλα τα barcode ή το κάθε νοσοκομείο μπορεί να αρχίσει και να βάζει barcode από μόνο του και να λειτουργήσει φυσιολογικά. Μιλάω για ένα κεντρικό σύστημα κωδικοποίησης. Μιλάω για ένα κεντρικό σύστημα κωδικοποίησης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όπως αυτό έχετε να εφαρμοστεί πλέον από τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωση για τα φάρμακα και από τον νέο κανονισμό, αυτό που είπε και ο κύριος Παππούς, που αναμένεται να ψηφιστεί ίσως το Δεκέμβριο, αν όχι τον Ιανουάριο. Θα έχουμε ένα κοινό σύστημα για όλη την Ευρώπη. GS1 Standards, γιατί? Μελέτες έχουν αποδείξει, αυτή είναι μια μελέτη της McKinsey πριν κάποια χρόνια, ότι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, όπως το GS1, θα μπορούσε να σώσει από 22 έως 43.000 ζωές παγκοσμίως και να αποτρέψει 0,7 εκατομμύρια σε 1,4 εκατομμύρια αναπηρίες ασθενών. Ο κύριος λόγος που βγαίνουν οι νομοθεσίες που σας είπα πριν για τα φάρμακα είναι στο να αποτραπούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια να χάνονται σε πλαστά φάρμακα και πλαστά φάρμακα να μπαίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία θα είναι όχι μόνο ζημιογόνα για το κράτος, είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Εκτιμήθηκε από τη μελέτη ότι τα κόστη στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της υγείας θα μπορούσαν να μειωθούν από 40 έως 100 δις δολάρια διεθνώς. Η μελέτη πήγε και ένα βήμα παρακάτω, δείχνοντας την απόδοση της επένδυσης, το return on investment που θα έχουν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας εφαρμόζοντας αυτά τα πρότυπα που το ανέφερε από 4 έως 25 φορές εξαρτώμενο από την κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα GS1, έχουμε μείωση ιατρικών λαθών όσον αφορά το κομμάτι των ασθενών, βελτιωμένη διαδικασία ανάκλησης και αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων, καταγραφή σχέσης προϊόντος και ασθενούς στον ηλεκτρονικό φάκελο με μοναδικό τρόπο, ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν, όλες οι μελέτες κατέληξαν. Και αυτό το μήνυμα το πήραν οι regulators, οι ρυθμιστές των νομοθεσιών, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, δράσανε για να αρχίσουμε να έχουμε τη βελτίωση των ασθενών μας. Έτσι λοιπόν έχουμε Φεβρουάριο του 2016, πρώτη νομοθεσία, δημοσιεύτηκε νομοθεσία για τα πλαστά και ψευδεπίγραφα φάρμακα, στην οποία προφανώς σε λίγα χρόνια θα χρειαστεί να ξεχάσουμε το εωφόσιμο. Αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα, θα έχει κοινή κωδικοποίηση για όλη την Ευρώπη. Θα βλέπουμε στην ουσία ένα τετραγωνάκι που είναι ένα άλλο είδος barcode, ονομάζεται GS1 Data Matrix
Και μέσα σε αυτό θα είναι κωδικοποιημένες πληροφορίες για το φάρμακο, κωδικός είδους, παρτίδα, ημερομηνία λήξης, σηριακός αριθμός. Ανάλογη κίνηση έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα φάρμακα. Παρόμοιες κινήσεις τώρα έχουμε για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ήδη σε ισχύ από το 2014 ανάλογη νομοθεσία κεντρικής κωδικοποίησης του FDA για όσα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θέλουν να εισέλθουν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως σας είπα, expect το 2017, αν και μπορεί να είναι το Δεκέμβριο του 2016, η νέα νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτό που θέλουμε να διατηρήσουμε είναι τα 5 δικαιώματα των ασθενών. Να δώσουμε στο σωστό ασθενή το σωστό προϊόν, στη σωστή σειρά, στη σωστή δόση και στο σωστό χρόνο. Έχω πλεονεκτήματα για την εφοδιαστική αλυσίδα, θα τα πούμε και πιο κάτω. Μείωση επίπεδων αποθεμάτων, βελτίωση διαδικασίας παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης, βελτιωμένος τρόπος κοστολόγησης για τα ΚΕΝ. Έχω ένα παράδειγμα από το νοσοκομείο του Δουβλίνου στο St. James και έχω πάρει αυτό το παράδειγμα της Ιρλανδίας, γιατί έχουμε λίγο παρόμοιες οικονομίες, περάσανε και αυτοί από μνημόνια και έχει σχέση με το eHealth, γιατί έχουν αναπτύξει και μια mobile εφαρμογή. Όλο το νοσοκομείο καταρχήν έχει σε όλο τους, από την αποστήρωση μέχρι την αποθήκη, εφαρμόζει τα GS1 standards. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο για ένα κομμάτι ασθενών. Στην ουσία έχει 2.000 ασθενείς με αιμοφιλία ή αιμορροφιλικούς, 200 από αυτούς σοβαρή κατάσταση που χρήζουν νοσηλείας και 75% των ασθενών αυτών κάνουν θεραπεία στο σπίτι. Ποιος ήταν ο λόγος που έβαλε το St. James Hospital στο Δουβλίνο να πάρει μια πρωτοβουλία, να αναδημορφώσει το σύστημά του, να δει την εφοδιαστική του αλυσίδα? Είχαμε ένα καταστροφικό γεγονός. Μολύνθηκαν ασθενείς με υπατήτιδα C και HIV. Το προϊόν, αν και έστω ανακλήθηκε, παρέμειναν προϊόντα μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα και πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Ιρλανδία για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, το νοσοκομείο έκανε και είπε: θα επανασχεδιάσω όλη την εφοδιαστική μου αλυσίδα. Να δω τι είναι αυτό που φταίει. Κεντρικό σημείο σε όλο αυτό έβαλε τα GS1 standards, τα GS1 barcodes, χρησιμοποιώντας και τους τρεις πυλώνες σε όλη τη διαδικασία. Αναγνωρίζει πλέον και με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, με μοναδικό τρόπο, έχοντας, για μας λέγεται GTIN Global Trade Item Number, θα το δείτε όσοι ασχολείστε με τα φάρμακα πολύ. Όλα τα φάρμακα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν τα πιο πολλά τουλάχιστον, η σήμανσή τους θα είναι με το GS1 Data Matrix και θα περιέχουν τις πληροφορίες που βλέπετε δεξιά. Αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποίησε και το St. James Hospital. Αλλά εφάρμοσε και άλλο ένα σύστημα, ότι αυτό το φάρμακο μπορούσε να σκαναριστεί και στο νοσοκομείο, αλλά μπορούσε να σκαναριστεί και στο σπίτι του ασθενού. Θυμηθείτε, το 75% των ασθενών θεραπεύονται στο σπίτι, παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι. Ο παλιός τρόπος επικοινωνίας και καταγραφής, και αυτός είναι ο καινούριος τρόπος, είναι το νέο του CRP, το οποίο έχει ξεκάθαρα το φάρμακο, πού είναι, πότε εισήχθη, ποιο είναι το expiration, ποια είναι η ποσότητα που απομένει μέσα. Όπως επίσης έχει και η χνηλάτιση προϊόντος μοναδική. Δηλαδή έχουμε ότι στις 12 Αυγούστου ήρθε το συγκεκριμένο φάρμακο, το παρέλαβε ο κύριος Λίαμ στην κεντρική αποθήκη. Στις 25 Αυγούστου βγήκε από την κεντρική αποθήκη από τον κύριο Γκράχαμ. Στη συνέχεια βγήκε από το ψυγείο της κεντρικής αποθήκης. Την ίδια ημέρα το πήρε η κυρία νοσηλεύτρια, η κυρία Χέλεν, και το ανέβασε στο ψυγείο της κλινικής και μετά την επόμενη μέρα πήγαμε στον ασθενή. Ανακλήσεις, έχουμε το ιστορικό των ανακλήσεων. Η ίδια εφαρμογή, όμως, σας είπα, έχουν φτιάξει μια εφαρμογή για smartphones, όπου κάποιος χρησιμοποιώντας μοναδικούς κωδικούς που έχουν δοθεί από το νοσοκομείο μπορεί να κάνει σκάν τον κωδικό του, να μπει μέσα στο σύστημα αυτό και σκανάροντας στην ουσία μετά το φάρμακό του, το mobile application αυτό τσεκάρει στην ουσία, ελέγχει αυτόματα την πληροφορία του προϊόντος της συνταγογράφησης, δηλαδή ματσάρει στην ουσία τον ασθενή με το φάρμακο και τη συνταγογράφηση, αν έχει λήξει το φάρμακο ή αν υπάρχει ανάκληση στο φάρμακο αυτό.
Παλιά η επικοινωνία με το σπίτι γινόταν με διπλότυπα ή τριπλότυπα. Σήμερα όλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Ο ασθενής σκανάρει από το κινητό του στο σπίτι, ματσάρει ότι έχει τη σωστή συνταγή, το σωστό φάρμακο και όλη η αναφορά πηγαίνει πίσω στο νοσοκομείο, έχοντας πίσω όλο το ιστορικό. Δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Προφανώς χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να γίνει, τουλάχιστον 10 να φτάσουμε στο mobile application. Αποτελέσματα, 5 εκατομμύρια των αποθεμάτων σε φάρμακα αφαιρέθηκε από την αλυσίδα του εφοδιασμού. Είχαν παραπάνω φάρμακα από όσα χρειαζόντουσαν. Εξοικονομήθηκαν 600.000 ευρώ από το stock rotation των φαρμάκων το 2011. Και οι ανακλήσεις μπορούν να γίνουν μέσα σε 10 λεπτά. Θέλω να πω ότι οι νέες οδηγίες και οι νέοι κανονισμοί δεν είναι μόνο για τις εταιρείες να εφαρμόσουν και να σημάνουν τα προϊόντα τους, τα φάρμακα, τα τεχνολογικά προϊόντα. Το επόμενο στάδιο που αναφέρεται μέσα στους κανονισμούς είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στις κλινικές, να σκανάρουμε at the point of care που λέμε, γιατί δεν θα έχει καμία αξία αν σταματήσει στο πρώτο επίπεδο. Βελτιώνουμε την ασφάλεια των ασθενών, αν όλο αυτό μεταφερθεί μέσα στο νοσοκομείο και ίσως και στο σπίτι. Παράδειγμα για την Ελλάδα, έχουμε αυτή τη στιγμή την κεντρική φαρμακοαποθήκη του στρατού, που έχει εφαρμόσει τα GS1 standards και περιμένουμε να το δούμε και στα στρατιωτικά νοσοκομεία πολύ σύντομα. Είμαστε όλοι δυνητικά ασθενείς, 90% των νοσοκομείων, 3% των νοσοκομείων το 2004 σκάνερ προϊόντα, πλέον είναι στο 90%. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η τεχνολογία του barcode είναι ένα απλό εργαλείο και τίποτα άλλο, όπως τον φίλο μας που είναι worried ότι έχει γίνει η υγεία πολύ impersonal. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην καταχράστηκα, κύριε Κουτσούρη, πολύ τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.